Ποιο είναι το ταξίδι ζωής που θέλεις να κάνεις? Ξανά, από την αρχή. Κάτσε να ξεκινήσουμε. Νομίζω να σε πείτε, θα είναι ωραίο. Εντάξει, αφήστε το, δεν πειράζει. Ένα ταξίδι ζωής από το εγώ στο εμείς. Τι σου γράφουν στο κινητό? Έλα, αφού σε έβλεπα, τα διαβάζεις όλα. Εντάξει, έχω τα πάντα από μηνύματα, έχω τα... ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ωραία όμως, ωραία. Τα περισσότερα είναι ωραία μηνύματα και γίνομαι και καλύτερος και καλλιτέχνης και άνθρωπος από αυτά που μου γράφουν. Περίμενε λίγο τώρα. Είναι σχόλια για το πώς ήταν μια εμφάνισή σου τώρα με τις συναυλίες, για τα μάτι ή να ας πούμε εκδηλώσεις θαυμασμού? Τα πάντα έχει και διαβάζω όσο μπορώ, διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό. Απαντάς. Είτε είναι ερωτικού περιεχομένου, είτε είναι. Έλα, πες μου, έχεις απαντήσει ποτέ? Έχω απαντήσει, ναι, εντάξει, δεν απαντάω σε όλα, δεν μπορώ να απαντήσω. Καλά, δεν γίνεται. Αλλά. Θα φοβόσουν να απαντήσεις. Και μετά λες τώρα, κάποιος θα το κάνει screenshot, μπορεί να το στείλει, κάποιος ναι. Δεν γνωρίζω εννοώ. Ναι. Σκέφτεσαι έτσι? Εντάξει, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι έχουν γίνει και αυτά, γιατί έχω υπάρξει σε τέτοια γεγονότα, ας πούμε. Α, ναι. Ναι, έχει τύχει να κάνω screenshot μηνύματά μου. Ναι, αλλά όχι κάτι το οποίο να με φοβίζει. Κάποια στιγμή ίσως είχα προβληματιστεί, γιατί. Και από τότε προσπαθώ να τα αποφεύγω να το κάνω. Κακός βέβαια. Αξίζει. Όταν με σταματάνε στον δρόμο διάφοροι και μου λένε να βγάλουμε ένα βιντεάκι να στείλουμε στην ξαδέρφη μου κτλ. Ή οτιδήποτε. Στην αρχή το έκανα γιατί ένιωθα ότι ρομαντικά ότι δίνω χαρά στο ξέρεις, αυτόν που ενδεχομένως ακούει τη μουσική σου και ταυτίζεται με αυτό. Οπότε έλεγες ναι. Οπότε έλεγα ναι. Και εκεί πέρα μόλις έκανα ένα βιντεάκι για κάποια κοπέλα που έστειλα το βιντεάκι. Έλεγα ξέρω εγώ, γεια σου Γεωργία, παραδείγματος χάρη στο όνομα, τυχαίο το όνομα. Σου στέλνω την αγάπη μου, περιμένω να είσαι εδώ κάποια στιγμή στη συναυλία την οποία θα κάνω, να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε και τα φιλιά μου κτλ. Και είδα και λέω σας παρακαλώ πολύ, εκείνη τη στιγμή λέω αυτό είναι για προσωπική χρήση το βιντεάκι, δεν θα ήθελα να το δω στα social media, για να αποφύγω ενδεχομένως κάτι που, το οποίο θα συνέβαινε. Και μετά από μία εβδομάδα το είδα στο TikTok, το βίντεο μου, και ήταν η κοπελίτσα, ας πούμε, μία 14-15 χρονών, και γράφανε διάφορα σχόλια από κάτω, ότι ξέρω εγώ θα έπρεπε να μην μιλάς σε 15χρονα, θα έπρεπε να κατάλαβες να προσέχεις. Και λέω, δεν το πιστεύω ξαφνικά, ένιωσα κάτι το οποίο λέω, δεν το πιστεύω, λέω ότι πήγε εκεί πέρα. Παγιδευμένος. Οπότε από εκεί, από εκείνο το σημείο και μετά αποφεύγω να βγάζω βίντεο και να στέλνω τέτοιου είδους βιντεάκι, γιατί ξέρεις με τη δύναμη της τεχνολογίας πλέον μπορείς να βρεις τον πελά σου. Βέβαια, απ' την άλλη, άμα μπει σε αυτή τη φάση, θα γίνει πολύ μηγιάγκυχτο και πολύ αποστηρωμένο. Οπότε ούτε αυτό μου αρέσει. Αρέσει σε μια μεταβατική φάση, γιατί θυμάμαι από τις πρώτες σου συνεντεύξεις που είχες αναφέρει κάτι του Τζακ Νίκολσον και είχες πει ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνουμε γνωστοί και αγαπητοί και να μας θέλει ο κόσμος. Και μετά τους αποφεύγουμε. Εντάξει, προτιμώ την κατηδίαν επαφή. Ξέρεις, είτε σε συναυλία είτε. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει οποιαδήποτε τεχνολογικό επίτευγμα και γιατί αφορά την ψυχή του καθενός. Όταν είσαι στη σκηνή, βλέπεις τον κόσμο. Βέβαια, φυσικά. Μ' αρέσει να τους κοιτάω κατάματα. Βλέπεις, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν μ' αρέσει να κοιτάω τον προβολέα, όσο δύσκολο και αν είναι. Εκείνη τη στιγμή προσπαθώ, δηλαδή αυτό λέω συνέχεια και στο light engineer, στο φωτιστή, ότι κοίτα να δεις, θέλω να ρίχνεις φώτα στον κόσμο για να μπορώ να τους βλέπω. Τι αίσθηση είναι αυτή μετά από πόσα χρόνια, Κωνσταντίνε, γύρω στα 20 χρόνια? Όχι τόσο πολύ, όχι. Πόσο όχι. Πολύ. Καλά, το 2004 πάλι. Ήταν το Fame Story, σωστά. 2005. Τότε δεν είναι, εντάξει, ήμουν 17-18 χρόνια. Ναι, αλλά η αρχή σου τότε ήτανε. Και η αφετηρία μου είναι πολύ πιο πριν από το Fame Story. Είναι από 5 χρόνια όταν ξεκίνησα να παίζω τα τραγούδια του Μητροπάνου και του Χατζή και του Ρικάρντο Κοτσάντε που ακούγαν οι γονείς μου στο πιάνο. Αυτή είναι η αφετηρία. Ναι, αλλά όχι. Ναι. Δεν είχες επαφή τόσο με τον κόσμο. Και όμως είχα πολύ πιο πριν, γιατί είχα μια μπάντα από πιτσιρικάς, έκανα διάφορες συναυλίες και στο διασχολικά, αλλά και στη γειτονιά μου, στο Αγίος Αναργύρους όπου μεγάλωσα και στο Ήλιον, που είχα μια μπάντα και παίζαμε. Αλλά και διάφορες διασχολικές εκδηλώσεις που κάναμε, είχα παίξει και στο Κολέγιο Αθηνών πιάνο και σε διάφορα άλλα σχολεία και στο Μωραΐτη και που παίζαμε με την μπάντα μου, αρχίσαμε και γινόμασταν διασχολικά γνωστοί τότε. Δες τώρα που αυτό το λέει με τόσο περηφάνεια, γεμίζει στάδια. Ναι. Και με τόση περηφάνεια αναφέρεσαι το ότι εμείς πηγαίναμε στο σχολείο, πήγαινε στο σχολείο. Ναι, και ήταν ένα κατάμεστο. Πιάνο. Κατάμεστο προάβλιο. Thank you.
πιο άνοχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, τώρα που βλέπω και πλάνα, ξεκινήσατε και τις συναυλίες και βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο. Τι νιώθεις ή δεν νιώθεις τίποτα, το βλέπεις σαν δουλειά, δεν υπάρχει ενέργεια σε αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να είσαι συνεπής επαγγελματίας και πρέπει να δώσεις το καλύτερο σου αυτό. Ή νιώθεις κάτι. Σίγουρα συμβαίνει αυτό, αλλά προσπαθώ να κρατάω τον αυθορμητισμό. Δηλαδή, εγώ δεν μ' αρέσουν καθόλου συγχαίρομαι τα στημένα. Δεν μπορώ τα στημένα με τίποτα. Δηλαδή, κάποιος να μου πει ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να είναι αυτό, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Αποσυντονίζομαι με τα στημένα. Θέλω να έχει αυθορμητισμό οτιδήποτε και να κάνω και να έχει ειλικρίνεια. Κάτι βγαίνει από μέσα από την ψυχή σου, δηλαδή είναι αυθόρμητο. Όταν είναι αυθόρμητο και έχει ειλικρίνεια και η συνέντευξη, ας πούμε, με ρωτήσαν οι συνεργάτες σου τι θες να συζητήσουμε και εσύ και πού και όπως βγει η κουβέντα, αν μπορέσουμε και καταφέρουμε και βγάλουμε ο καθένας τα συμπεράσματά τους οτιδήποτε αφορά αυτό, ο κόσμος νομίζω ότι θέλει να ξέρει το πώς σκεφτόμαστε, το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και αν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε έστω και λίγο με οτιδήποτε μπορούμε κι εμείς να ξεπεράσουμε το δράκο μέσα μας και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα θετικό, νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία των πράγματων. Έχεις ξεπεράσει τους δικούς σου δράκους ή έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι? Προφανώς και έχω ανασφάλειες και δράκους δικούς μου και προσπαθώ να τους... Διαφορετική από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Νομίζω ότι έχω κρατήσει το ρομαντισμό του 20 χρόνια πριν, δηλαδή δεν έχω αλλάξει σαν άνθρωπος. Οι άνθρωποι που σε κοιτάνε νομίζουν ότι αλλάζεις γιατί εξελίσσεσαι. Εγώ την καρδιά μου και την ψυχή μου την έχω εκεί που ανήκει πάντα, στην οικογένειά μου, στους παιδικούς μου φίλους, στους ανθρώπους με τους οποίους ξεκίνησα και γι' αυτό ήθελα να έχουμε τις αναμνήσεις αυτές μαζί, έτσι όπως ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη 19-20 χρονών που ήμασταν, και εγώ και εσύ. Και... Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλη, Κωνσταντίνε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις αυτό. αλλά έχει ειλικρίνεια γι' αυτό. Που ξεκινούσαμε τότε και οι δύο και είχαμε και οι δύο τα όνειρά μας και τις φιλοδοξίες μας και από ό,τι θυμάμαι είχαμε και δύο ρομαντισμό στις σκέψεις μας, με ό,τι δυσκολία και αν υπήρχε, αλλά χωρίς σκέψεις αποτυχίας, γιατί χρειάζεται να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και τους δράκους για να έχουμε ένα στόχο, ο οποίος στόχος είναι η επιτυχία που... Δεν ξέραμε γι' αυτό. Δεν ξέραμε, ναι, δεν ξέραμε, αλλά μάθαμε. Μετά ήταν απότομα. Μάθαμε και οποιοδήποτε κόστος και αν υπήρχε σε αυτή την απόφαση, το ότι επιλέξαμε να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο, νομίζω και ακόμα το περπατάμε, έτσι, δεν σταματάει ποτέ αυτό. Είναι μια διαδρομή που εγώ την απολαμβάνω, είτε έχει τα... Την απολαμβάνεις, Προσπαθώ να την απολαμβάνω. Αλλά για να την απολαύσεις πρέπει να βρεις ποιος πραγματικά είσαι και το τι πραγματικά θες. Αλλάζει αυτό, έχει αλλάξει από αυτό που ήθελες πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι κοιτιέσαι στον καθρέφτη και λες «Οκ, περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια, τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής, το απολογισμός, ας πούμε, που κάνεις κάθε χρόνο στον εαυτό σου και ποιος είσαι και τι κάνεις». Ξεκίνησες ψυχανάλυση? Ναι, έχω ξεκινήσει ψυχανάλυση, αλλά περισσότερο για να βρω... για να λύσω προβλήματα, για να γίνω πιο εύκολος άνθρωπος στην κοινωνία εγώ. Από μόνος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δηλαδή νιώθω γεμάτος με ό,τι μέχρι στιγμής έχει συμβεί στην παρούσα φάση της ζωής μου και από τις εμπειρίες μου και από τα θέλω μου και από αυτά που έχω κάνει και από αυτά που δεν έχω κάνει, που νιώθω ότι θέλω να πετύχω. Όπως? Διάφορα πράγματα. Σίγουρα θα ξέρεις, ένα από αυτά είναι και κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω τη δικιά μου οικογένεια. Το θέλεις ή το φοβάσαι? Όχι, δεν το φοβάμαι καθόλου. Απλά, ξέρεις, αυτό θα έρθει με τη σειρά του. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η στιγμή. Αυτή μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι σε 2 χρόνια, μπορεί να είναι σε 5, μπορεί να είναι σε 10. Δεν υπάρχει στιγμή. Καμία, όχι. Καμία ηλικία και όπως τα φέρνει η ζωή. Η γιαγιά μου έλεγε τη ζωή να την παίρνεις όπως έρχεται. That's life. Αυθόρμητη. That's life, ναι. First time in Australia. First time in Sydney. Are you ready? Ελεύθερος για μια ζωή. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει εδώ στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Are you ready? Πιστεύεις? Πιστεύω, ναι, πιστεύω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά έχω μια εσωτερική δύναμη και η οποία με κρατάει υγιωμένο
Είναι κάτι που το έχεις καλλιεργήσει περισσότερο οριμάζοντας, δεν ξέρω, περνούν τα χρόνια και είναι μια πιο συνειδητή επιλογή αυτή. Είναι μια από τις επιλογές που έχω κάνει, η οποία καλώς ή κακώς έχω ζήσει κάποια πράγματα με την οικογένειά, μου, γιατί και εμείς οι ίδιοι, εγώ με τα αδέρφια μου, είμαστε από θαύμα, ζούμε από θαύμα, δηλαδή γεννηθήκαμε από θαύμα και έχουν γίνει και κάποια πράγματα στην οικογένειά μου που πιστεύουμε ότι γίνονται θαύματα θεϊκά. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Αν κάποιος βρει τη δύναμή του οπουδήποτε αλλού, καλώς εγώ τη βρίσκω εκεί. Είναι μια κινητήριος δύναμη η πίστη. Δηλαδή υπήρξαν στιγμές στη ζωή σου που πραγματικά... Ναι, έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Σε πολλά πράγματα. Δείξε μου τον δρόμο. Σε εμπιστεύομαι. Σε ξέρεις. Έτσι μεγάλωσα. Ποια είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου? Πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να βλέπω λίγο παραπάνω τους γονείς μου. Λόγω δουλειάς, ξέρεις, δεν προλαβαίνω να τους δω, αλλά θα ήθελα πολύ να τους δω λίγο παραπάνω. Τι σου λένε τώρα? Δεν έχει αλλάξει κάτι στη σχέση μας με τους γονείς μου. Ίσα-ίσα που δεν μιλάμε τόσο πολύ για τη δουλειά. Μιλάμε για πράγματα πιο οικογενειακά, πιο καθημερινά, αν έφαγες. Κλασική μαμά, ας πούμε, και μπαμπάς. Ότι μήπως χρειάζεσαι κάτι, μήπως να σου φέρουμε κάποιο φαγητό. Η ανησυχία είναι. Ναι. Η ανησυχία είναι ότι. Ότι κοίτα, είναι γεμάτη ψυχή σου αυτό, δεν του νοιάζει κάτι άλλο. Είναι χαρούμενοι τώρα για σένα? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και χαίρομαι και εγώ που του βλέπω χαρούμενου. Και βασικά με όλη την οικογένεια. Και με τον αδερφό μου είναι χαρούμενοι, που ο αδερφός μου κάνει. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ασχολείται με λογιστικά και με οικονομικά κτλ. Και είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του, μια υπέροχο κορίτσι. Και η αδερφή μου κάνει την καριέρα της στην Ολλανδία, είναι παντρεμένη, τώρα έχει και δύο παιδάκια. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι γονείς μου μαζί μας. Εντάξει, θα χαρούν ίσως λίγο παραπάνω αν μπορείς να καταφέρω και εγώ κάνω οικογένεια. Σου αλλά... το λένε, ναι. Βλέπεις, είμαι διακριτική, κάνω παύση. Ναι, όχι, δεν μου το λένε συχνά. Δεν μου το λένε, ποτέ δεν νιώθω πίεση για αυτό το πράγμα. Ότι όποτε τα φέρει ο Θεός... Να μην είσαι μόνος σου. Τώρα αυτό το διάστημα δεν χαίρονται λίγο δεν παραπάνω. Δεν είμαι ποτέ μόνος μου. Ποτέ μόνος αυτό μου. Δεν ακούστηκε ωραία. Δεν είμαι ποτέ μόνος. Τώρα μαζί, τώρα μετά από λίγο θα πάω να βρω ένα κάτι φίλους μου να πιούμε ένα καφέ. Μετά θα πάω στούντιο να δουλέψω μαζί με φίλους. Προσπαθώ και στη δουλειά να έχω φίλους και. Τι εννοώ, ότι μπορεί για μια μαμά και ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπάνε και νοιάζονται για τον Κωνσταντίνο, η έννοια να είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου ή μια κοπέλα ή η γυναίκα σου που είναι για τον Κωνσταντίνο και θέλει να σε φροντίζει και να σε αγαπάει, όχι για κάτι άλλο. Ναι. Αφού ξέρεις ότι ακόμα και κάποιο προβληματισμό να έχω, δεν έχουμε μιλήσει. Πόσες φορές στο τηλέφωνο έχουμε μιλήσει και σου πέραν και σου λέω, με προβληματίζει αυτό τι λες. Όταν ξεκίνησα, παραδείγματος χάρη στο Voice. Ήσουν ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσες την εμπειρία σου. Και μετά βρέθηκα κι εγώ στο Voice αυτό. Τη γνώμη σου, ότι την είχα ανάγκη, γιατί δεν ήξερα από αυτό το πράγμα. Οπότε εκτιμάω και ανθρώπους που με στηρίζουν και με βοηθάνε και με αγαπάνε και τουλάχιστον κοιτάνε την ψυχολογία μου. Δεν είναι ότι μόνο βοηθάς κάποιον, γιατί το να βοηθάς κάποιον το κάνεις και για τον εαυτό σου. Να νιώθεις εσύ καλά. Μ' αρέσει κάθε μέρα να κάνω μια πράξη ωραία. Δεν μου απαντάς. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Φίλε. Δεν απλά δεν μ' αρέσει να μιλάω. Ναι, δεν πιστεύω ότι αφορά κανέναν. Κάτσε, περίμενε. Ωραία. Μπορεί να μείνει στιγμή η κατάλληλη, να είναι σε ένα χρόνο. Ναι. Αλλά φαντάζομαι όταν αισθανθεί σίγουρο και είναι το συνέστημα φουλ, δεν μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί. Ναι. Να μην θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Εντάξει, όταν νιώσω άνετα θα το κάνω. Γι' αυτό, αυτό. Σου το θέλω να είμαι αυθόρμητο σε αυτό το κομμάτι. Όταν νιώσω αυθορμητισμό και ειλικρίνεια σε αυτό το πράγμα θα αυτό το. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Δεν δέχομαι όμως το να μιλάω με το τραγούδι. Ναι. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Ναι, είναι μια τέτοια πάντα. Όταν νιώσω ασφάλεια στο πλαίσιο το οποίο εγώ θέλω να φτιάξω με χαρά, να ξέρεις, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αυτό το δέχομαι, γιατί ναι. Δείχνει και σεβασμό. Ναι, ακριβώς. Μέσα σου αισθάνεσαι λίγο για κάποιους που για όλους λένε, θα έχουν πει και για σένα διάφορα. Ναι. Καλά, το χειρότερο για σένα μπορεί να έχουν πει είναι για το Ρέμο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Που και αυτό δεν είναι κακό. Ναι, θέλω να πω. Ναι. Για όλους λένε, ναι. Εσένα μέχρι εκεί. Αισθάνεσαι όχι, λίγο. Όχι, έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο και προσπαθώ κάθε φορά να τους το ανταποδίδω με οποιοδήποτε τρόπο. Άσε τον κόσμο, ναι. Ο κόσμος σε λατρεύει. Είστε κομμάτι της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, της ψυχής μου και της καρδιάς μου. Μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Καταλαβαίνω ότι από όλους τους ανθρώπους θέλεις να παίρνεις κάτι. Μ' αρέσει. Είσαι λίγο εξερευνητής. Είμαι πάρα πολύ εξερευνητής. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη. Δεν μου το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά ταυτίζομαι πολύ με αυτό. Ναι, είσαι κάπως έτσι. Είχες πει ότι ακόμα και στο στρατό ότι ζούσες με 30 διαφορετικούς ανθρώπους που ποτέ δεν θα γνώριζες διαφορετικά. Έπαιρνες κάτι. Ναι. Μ' αρέσει να παίρνω εμπειρίες. Είτε ζώντας εγώ ο ίδιος, είτε μπορεί να τις μοιραστεί κάποιος και να τις ακούσω. Το ότι ακούς ιστορίες. Ναι. Θα μπορούσε να σε κάνει και καλό στην τηλεόραση. Δηλαδή.
να αναλάβεις μια εκπομπή, να κάνεις συνεντεύξεις. Δεν ξέρω μετά το Voice τι προτάσεις είχες. Εντάξει, διάφορες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι, αλλά δεν ξέρω αν θα ήμουν καλός αυτό το πράγμα. Ανοίγει αυτό το κεφάλαιο μπροστά σου. Καλά, τίποτα δεν αφήνω κλειστό εγώ. Δεν μου αρέσει να. Αλλά προτιμώ να κάνω πράγματα τα οποία έχω φανταστεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μια ταινία. Να παίξω σε ένα ρόλο ενδεχομένως που θα μ' άρεσε να συμμετέχω. Θέλω να κάνω challenge στον εαυτό μου και να κάνω. Να κάνω. Όχι, καλά, ίσω να κάνω το τέτοιο εδώ. Κάτι λοιπόν, να πω και εγώ να παίξω. Ναι, αμέ. Γιατί μην το κάνω παρέα. Γιατί και εγώ το ήθελα αυτό, ξέρεις πάντα. Οπότε αν το κανονίσεις, θα έρθω και εγώ να παίξω. Θα μπορούσα, αλλά θα ήθελα να κάνω challenge, να κάνω ένα άλλο ρόλο. Όχι αυτό που. Δεν θες τον ωραίο. Ναι, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Σε ταινία του Παπακαλιάτη. Καταρχάς, ο Παπακαλιάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Είναι τρομερά ταλαντούχος. Είναι τρομερά τελειωμένος. Θα έλεγες, ναι, σε ένα τρομερή ρόλο. Εικόνα, έχει τρομερές σκέψεις. Και προφανώς και άμα ένα σενάριο. Είχε φανταστεί ο ίδιος κάτι και ταυτιζότανε οι αντιλήψεις μας και τα θέλω μας, μπορεί και να γινότανε κάποια θέατρο στιγμή. Θέατρο θα έκανες. Δεν λέω σε τίποτα, όχι γιατί, πώς, δηλαδή διαβάζω ένα βιβλίο που λέει για τη μέθοδο Ικιγκάι. Και λέει πώς, μερικοί λένε, τους λες ξέρω εγώ, να κάνεις αυτό που σου αρέσει σαν δουλειά. Πώς θα το βρω λέει αυτό που μου αρέσει. Δοκίμασε τα πάντα. Μέχρι να δεις τι σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει κάτι, το αλλάζεις. Δεν χάνεις και τίποτα να προσπαθήσεις. Εσύ τι χτίζεις, εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής της ταινίας της ζωής σου. Άρα πώς το φαντάζεσαι, μπορεί εσύ αυτή τη στιγμή να πάει να γίνεις... Τι, τραγουδίστρια. Ξέρω, μπορεί να γίνεις ηθοποιός. Δεν έχω ωραία φωνή νομίζω. Γιατί να μην το δοκιμάσεις. Χορεύτρια, που χορεύω ωραία. Δεν είναι το πρόβλημα. Έχεις να αποδείξεις σε κανέναν ότι μόνο στον εαυτό σου. Εγώ σε πιστεύω πάντως. Ευχαριστώ. Έχουμε πάθει σοκ, τρελά η κατάσταση. Επειδή διάφορα λέγονται γιατί σταματήσατε, ότι και ναι. Καλά δεν υπάρχει καλή σχέση. Εγώ δεν το ζήσα αυτό βέβαια στο Voice. Καταρχάς με το Σάκη δεν πρόκειται ποτέ να χαλάσω τη σχέση μου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος μόνο καλό έχει κάνει στη ζωή μου. Έχω αποκτήσει ένα υπέροχο φίλο. Γιατί όμως ακόμα και τώρα την επιτυχία την αλλάζεις. Ήταν κάτι που πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν φταίμε μόνο εμείς οι ίδιοι για το αν, ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που πρέπει να γίνουν κάποιες συμφωνίες, τις οποίες εκεί πέρα, ξέρεις, το καλύτερο... Δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας το καλλιτεχνικό, αλλά η σχέση μας δεν αλλάζει. Φιλία μας και το τι έχει προσφέρει ο ένας τον άλλον ή το πώς αγάπη νιώθουμε ο ένας για τον άλλον, αυτό δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Και μπορεί στο μέλλον να ξαναγίνει και μπορεί και να ξανασυναντηθούμε. Καλλιτεχνικά εννοώ, γιατί στη ζωή μας είμαστε φίλοι, δηλαδή δεν έχει αλλάξει. Ονειρεύεσαι μια συνεργασία. Δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, μπορεί να είναι και κάποιος στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Ένας Ιταλός αγαπημένος. Θα ήθελα να δοκιμάσω να κάνω πράγματα ή και ήδη ετοιμάζομαι κάποια πράγματα με το εξωτερικό, με την εταιρεία μου την Panic, και δείχνουν ότι πάνε να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο δεν θέλω να το πω ακόμα, γιατί ξέρεις όσες φορές το ξέρεις, λέω κάτι. Κάτι στραβώνει, ρε παιδί μου. Είμαι και λίγο προληπτικός σε αυτά τα πράγματα, ναι. Αλλά δείχνει ότι γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Μα ξεκίνησες και τη συναυλία από το εξωτερικό. Ναι, στην Αυστραλία που εκεί ξεκινήσαμε. Να σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Όλη μου την αγάπη, όλη μου την καρδιά. Ο χώρος της πολιτικής είναι ένα κομμάτι που αφήνεις την πόρτα ανοιχτή. Ο πολιτικός είναι μια οντότητα ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί τα θέλω του κόσμου με τα θέλω του κόμματος, τα θέλω της κοινωνίας, εφόσον έχει από μόνος του μια φιλοσοφία ότι θέλω να έρθω σε αυτή την κοινωνία για να κάνω καλό και να την πάω ένα βήμα παραπέρα. Αναλόγως το πόση δύναμη έχει ο καθένας για να μπορέσει να τα βάλει κόντρα σε τέτοιες πεπιθήσεις παλαιότερες. Τα φλέρταρες ποτέ, θα έλεγες ποτέ ναι. Δεν ξέρω αν σου έχει γίνει και πρόταση. Μου έχει γίνει πρόταση. Κόμμα. Δεν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί... Από μια συγκεκριμένη παράταξη. Εντάξει, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ποια παράταξη συγκεκριμένα, αλλά... Γιατί δεν είμαι αυτής της άποψης, εγώ είμαι... Καλά, δεν σημαίνει κάτι, ναι, εγώ... σου κάνω μια πρόταση. Δεν θα ήθελα να... Η μουσική είναι για όλο τον κόσμο. Δεν έχει παρατάξει η μουσική. Και αυτή τη στιγμή νιώθω
ευλογημένος στο ότι μπορώ να δίνω μουσική στον κόσμο για να ταυτιστεί, έστω αν κάποιοι ταυτίζονται με τη μουσική μου. Εγώ κάνω μουσική για όλους. Οι επόμενες συναυλίες. Λοιπόν, απόψε στην Πάτρα, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, όπου ο πατέρας μου εκεί έπαιζε μπάλα. Συγγνώμη, ο παπάς σου ήταν ποδοσφαιριστής. Έπαιζε μπάλα, όχι. Ο πατέρας μου είχε σπουδάσει σκιολογία. Ναι. Πήγε στη Ρώμη αλλά να σπουδάσει. Και παράλληλα μεγάλωσε στην Πάτρα. Γεννήθηκε στη Λευκάδα, μετακόμισαν οι γονείς στην Πάτρα. Και εκεί πέρα έπαιζε μπάλα τερματοφύλακας στη Μικτή Πατρών και έκανε προπονήσεις με την Παναχαϊκή. Και έπαιζε σε αυτό το γήπεδο μπάλα, τέλος πάντων. Μετά, όταν έφυγε στη Ρώμη, έκανε κάποιες προπονήσεις με τη Λάτσιο. Και μετά άρχισε να γίνεται γεωλόγος και να γνωρίζει τη μάνα μου και να κάνει άλλη χαριά. Μετά πάει το ποδόσφαιρο. Αλλά εσύ στην Πάτρα. Ναι. Αλλά σήμερα στην Πάτρα νομίζω θα γίνει η δεύτερη φορά χαμός. Η επόμενη είναι στα Γιάννενα, σε 7 Ιουλίου. Πάτρα Γιάννενα. Πάτρα Γιάννενα, που Γιάννενα εκεί είναι στο, είχαμε παίξει και πέρυσι σε φανταστικό θέατρο. Και μετά έχω για πρώτη φορά στο θέατρο Πέτρας, σε 9 Ιουλίου. Τι ωραία. Που εκεί πέρα δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Και είναι στην περιοχή μου που μεγάλωσα. Και πήγαινα εκεί σε ένα καφέ που είχε εκεί πέρα κοντά στο θέατρο. Και όλες τις συναυλίες, τις περισσότερες βασικά συναυλίες που έχω δει από την παιδική μου ηλικία, τις έχω δει εκεί. Και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που πάω, ναι. Αν θα ξεχώριζες την πιο σημαντική μέχρι στιγμή συναυλία που έχεις δώσει, ποια είναι? Νομίζω στο ΑΚΑ. Γιατί με το 50 Cent που είχαμε κάνει, γιατί όχι για κανένα λόγο από άποψη προσέλευση κόσμου που ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του, γιατί τον άκουγα στην παιδική μου ηλικία. Σαν, ξέρεις, και τον είχαμε με τη γενιά μου λίγο σαν legend τύπου. Απλησίαστος. Απλησίαστος, παιδί μου. Αποκλείεται, δηλαδή. Και όταν μου προτείνανε να κάνουμε συναυλία μαζί, λέω, δεν μπορεί να το άκουσε αυτό. Δηλαδή, τρελάθηκα, ξεπλάγει. Λέω, γίνεται αυτό? Και τελικά έγινε. Και έχω στο μυαλό μου να κάνω και κάποια άλλα πράγματα που έχω φανταστεί και έχω ονειρευτεί. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να τα καταφέρω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να σου το ευχηθούμε. Ναι. Ακόμα σου αρέσουν οι μακαρονάδες? Τρελαίνω μου, όχι απλά μ' αρέσουν. Ακόμα πίνεις κόκκινο κρασί? Ναι, ναι, ναι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Μα για σένα θα τα καταφέρω. Εγώ τον αγαπώ πολύ. Συγχαρητήρια, Φέη. Νομίζω τον χαλάρωσες πάρα πολύ και αφέθηκε, γιατί δεν είναι, είναι τόσο ξεμολογητός. Είναι όμως. Εγώ δεν ήθελα κι άλλο, συγγνώμη, μου φάνηκε πολύ λίγο. Πόσο πια, μόνταρε 2 μέρες, μοντάρει ο Χαρτσόλης.